Υπέροχα. Λοιπόν. Αρχίσατε να παίζετε ή δεν αρχίσατε να παίζετε? Όχι. Μα τι κάνετε, εγώ σας είπα ότι θα είμαστε στην εξέλιξη. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το σκάκι? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Δεν είναι δύσκολο αυτό? Όχι. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Έχεις νικήσει αρκετές φορές? Πολλές. Πολλές φορές, Τώρα ξέρεις, κοίταξε εδώ πέρα στην πάνω, εδώ στο χέρι που έχει μια πεταλούδα. Έχει τατού. Με το που κάνει την κίνηση και την πεταλούδα, ναι. Ο αντίπαλος παθαίνει πλάκα που βλέπετε εδώ. Ορίστε. Είναι ένα κόλπο αυτό, έτσι. Αποδιοργανώνεται. Τι τάξη πας? Δευτέρα. Και εσύ? Μεγάλα νύπη. Μεγάλα νύπη. Λοιπόν, στα μεγάλα νύπη, όταν παίζει ήδη σκάκι και μάλιστα συμμετέχει και σε αγώνες. Φαντάζομαι τι μπορεί να κάνει στο δημοτικό. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Μπορεί να κάνει. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Τα χέρια πρέπει να δώσετε, έτσι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει. Τι πάτησες τώρα εδώ πέρα? Το ρολόι για να αρχίσει. Άρχισε. Ο χρόνος. Τώρα λοιπόν, το σταματάει. Μετράει ο χρόνος. Ο καθένας έχει... Α, κάθε φορά που γίνεται αυτή η κίνηση... Hello! Ούτε και σε ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε. Κάνε μια κίνηση μάτ κατευθείαν. Μπορούμε να την κάνουμε? Όχι. Όχι. Η βασίλισσα ποια είναι στο σκάκι? Χτυπή. Α, υπάρχει βασιλιάς? Ναι, αυτός. Τι ήθελες να είναι η βασίλισσα μόνη? Γιατί όχι. Να μην έχει ένα τέρι. Τόσο άσχετη. Δηλαδή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά θα συνεχίζουν να παίζουν εδώ το σκάκι, όσο για να βλέπουμε μερικές εικόνες. Ελπίζουμε τουλάχιστον μετά το διάλειμμα να έχουμε και το ματ. Ή έστω ρουά, πώς λέγεται, πώς το λέτε, έχει άλλο. Ρουά ματ. Ρουά ματ λέγεται. Ματ. Ματ σκέτο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε δίπλα. Λοιπόν, να μεταφερθούμε εμείς δίπλα. Για να μάθουμε τι θα γίνει σε αυτό το φεστιβάλ, στο Game Festival, στη Χαλκιδική. Έτσι, ο παιδιά που τα εκπαιδεύει κάθε χρόνο και τα μαθητικά μας πρωταθλήματα παίρνουν μέρος πολύ περισσότεροι. Αλλά πέρα από το σκάκι υπάρχουν και παιχνίδια. Υπάρχει το bridge που επίσης είναι άθλημα, υπάρχει το σκράμπλο που έχουμε φτάσει να έχουμε το τρίτο παλινό πρωτάθλημα, το οποίο αρέσει πολύ και στους δημοσιογράφους. Ναι. Που επίσης έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι, εντάξει, είναι μαθηματικό. Λοιπόν, έχουμε darts, βελάκια, έχουμε Monopoly, Trivial. Πόσα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν για να περάσουν δύο άτομα. Τα επιτραπέζια, ναι. Τα επιτραπέζια. Και ιδιαίτερα στις διακοπές, έτσι που υπάρχουν ώρες ατέλειωτες και μπορείς κάλλιστα να το ακονίσεις το μυαλό διασκεδάζοντας. Είναι ένα γεγονός, εμείς τη λέμε έτσι και τα λοιπά, έτσι, σε εισαγωγικό, η Ολυμπιάδα του πολίτη και του καθενός. Γιατί μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, να βγει πρώτος. Είναι παιχνίδια και αθλήματα τα οποία είναι βατά στον οποιονδήποτε. Δεν χρειάζεται να είσαι υπεραθλητής. Έτσι. Για να τα καταφέρεις. Για να τα καταφέρεις και για να πας καλά. Έχουμε και το σχετικό σπότ, λοιπόν, φαντάζομαι, είναι αυτό, την, έτσι, που προματάρει τις εκδηλώσεις. Πρωτάθλημα. Όχι, μιλάμε για πρωταθλητές. Ο Παύλος είναι πρωταθλητής φέτος στο σχολικό πρωτάθλημα το ελληνικό στα νήπια στην κατηγορία του, γιατί έχουμε όλες τις κατηγορίες. Βέβαια. Μα είναι δυνατόν, είναι μεγάλα νήπια. Και η Βασιλική έχει διάκριση, πέρσι διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Αθλητικό Πρωτάθλημα, ήταν πρώτο κορίτσι. Και έχει διακρίσει φυσικά και σε πανελλήνιο επίπεδο, δεύτερες, πρώτες. Mm-hmm. Ναι, σας φέραμε δύο παιδάκια τα οποία είναι στην ηλικία τους παιδιά θαύματα, ας πούμε. Έχουν λοιπόν ιδιαίτερες ικανότητες, άρα πρέπει να μάθουμε ένας που ασχολείται με σκάκι ή με τέτοια παιχνίδια τα οποία ακονίζουν πάρα πολύ το μυαλό. Πού έχει κατεύθυνση, θεωρητική, θετική, δηλαδή είναι καθαρά θετική. Μαθηματικά. Είναι καθαρά θετική. Mm-hmm. Αφού να φανταστείτε ότι τώρα κάποια κολέγια στην Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θα τα αναφέρω για ευνοϊκούς λόγους, έχουν υιοθετήσει το σκάκι ως βασικό τους άθλημα να καλλιεργήσουν και ασχολία, γιατί συνδυάζεται άμεσα. Τους και τα λοιπά, όχι, συνδυάζεται άμεσα στα κλαμπ που έχουν, γιατί συνδυάζεται με τη θετική κατεύθυνση που μάλιστα έχουν. Ναι, μπορείς πιο εύκολα να αντιληφθείς, ας πούμε, μαθηματικά και τέτοια πράγματα. Είναι συνδυαστικό παιχνίδι το σκάκι, καθαρά. Έτσι, έχει και άλλα στοιχεία μέσα, βέβαια. Δεν σημαίνει απαραίτητο να είσαι καλός, αλλά είναι παιχνίδι που έχει μέτρημα, όπως λέμε, έτσι, και συνδυασμό μέσα. Mm-hmm. Πόσα παιδιά ασχολούνται περίπου στη Θεσσαλονίκη, έχεις το νου σου? Πάρα πολλά. Ή νέοι, ας πούμε. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε και στην ευρύτερη περιοχή έχουμε 35 ομίλου σκάκι. Μάλιστα, πέρα από του ομίλου σκάκι, έχουμε άλλα 20 περίπου παιδικές βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη όπου μαθαίνουν σκάκι τα παιδιά. Τι δηλαδή, αν έχουμε 3.000 στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6.000 στην Αθήνα. Είναι. Είναι δηλαδή. Είναι, ναι, στην Αθήνα είναι. Εντάξει, βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι γενικά αναπτυγμένη. Α, γενικά, αλλά σας είπα ότι η Ελληνική Σχετική Ομοσπονδία έχει κοντά στα 100.000 μέλη. Ναι. Έτσι, γραμμένα δηλαδή, πέρα από του παίζουν σκάκι. Δεν είναι δηλαδή, είναι μέσα στα 4-5 πιο μαζικά. Τι θεωρούνται οι καλύτεροι σκακιστές?
παγκόσμια. Θα σας πω. Το πιο γνωστός είναι. Ο πιο γνωστός τώρα, και βέβαια είναι ο Γκάρι Κασπάροφ. Ναι, αυτό ο οποίος τώρα το άφησε. Πάει για πρώτος της Ρωσίας τώρα. Το έχει δηλώσει. Πάει για πρώτος της Ρωσίας εδώ και δύο χρόνια εγκατέλειψε το Σκάκι. Επειδή είναι ο Κασπάροφ, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ρώσοι είναι καλοί στο τέτοιο Σκάκι. Όχι. Υπάρχει δηλαδή. Όχι, αλλά έχουν τα πρωτεία. Γιατί το Σκάκι στη Ρωσία και γι' αυτό κιόλα και έχουν και μια. Κατεβαίνουν και στην πολιτική. Το Σκάκι στη Ρωσία είναι όσο σημαντικό είναι και το ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή ο Κασπάροφ. Είναι τόσο χιόνι, τόσο πράγματα. Ο Κασπάροφ δηλαδή. Όχι, εκεί το προωθούσαν και παλιότερα, ας πούμε, και τα λοιπά, με τη λογική του πνεύματος, του συστήματος που είχαν, το προωθούσαν μέσα στα εργοστάσια από εδώ και εκεί, ξέρανε όλοι. Σοβαρά. Ναι, φυσικά. Στη Ρωσία ο Κασπάροφ είναι πολύ πιο διάσημος από τον οποιοδήποτε, ας πούμε, ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα. Έτσι, ο Κάρποφ. Λοιπόν, και στην Αμερική. Αγγλία, Γερμανία, Ινδία. Αν, λοιπόν... Η Ινδία μου φαίνεται πολύ περίεργο. Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο. Σκέφτομαι τον Κασπάροφ τώρα. Αν λοιπόν η πολιτική είναι ένα σκάκι, καταλαβαίνεις άμα γίνει πρόεδρος, τι συνδυαστικές κινήσεις θα κάνει παγκόσμια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο αν είσαι καλός σκακιστής, ότι θα είσαι και καλός πολιτικός. Έτσι, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Εντάξει, λέγονται πολλά για αυτή την κίνηση του Κασπάροφ και το τι θέλει να κάνει. Είναι λίγο δύσκολο εκεί πέρα με τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν να τον αποσταθεροποιήσει. Αλλά γενικά, ναι, ένας κακιστής μπορεί να σκέφτεται πολύ συνδυαστικά και πολύ περίπλοκα, έτσι, για το οποιοδήποτε θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπούμε τις πληροφορίες ότι μπορούν να δηλώσουν ακόμα συμμετοχή. Ναι, μπορεί να δηλώνουν συμμετοχή. Οι περισσότεροι διαβάζουν. Καλά, κυρίως και γίνονται και μέσα των σχολείων, αυτό φαντάζομαι. Έτσι. Όχι, δεν είμαι στο σχολείο. Είναι πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας. Αλλά δεν είναι μόνο το Σκάκι. Οι άλλοι διαγωνισμοί είναι ακόμα πιο ανοιχτοί. Πιο ανοιχτοί. Για το ευρύτερο. Το Σκάκι είναι και άθλημα κτλ. Οι άλλοι είναι, έχουμε τα σκράμπ, τα σουντούκου, τα ντάρτς. Έτσι είναι όλα αυτά που μπορεί να πάρει ο καθένα μέρο. Δηλώνει συμμετοχή, έρχεσαι, παίζει. Αν θέλει, μένει στο ξενοδοχείο. Το κύριο μέρος του φεστιβάλ είναι 27 Απριλίου με 1 Μαΐου και το Σκάκι ολοκληρώνεται στις 5 Μαΐου γιατί κρατάει περισσότερες μέρες, κρατάει 8 μέρες. 8 μέρες. Τα έπαθλα τι είναι, ορίστε, τα έπαθλα. Τα έπαθλα εξαρτάται. Στο Σκάκι είναι βιβλία, προκρίσεις για άλλα πρωταθλήματα, είναι κύπελα μετάλλια. Σε κάποιους διαγωνισμούς υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα. Και χρηματικά, ναι, πολύ σε κάποιους διαγωνισμούς άλλους υπάρχουν, εκεί που παίζουν μεγαλύτεροι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε play, στα παιδιά λοιπόν, τώρα. Έτσι, το μότο, αφήστε μας να παίξουμε. Η Βάσο και ο Παύλος έχουν μπει για τα καλά. Πάμε να δούμε. Τους ζεστάθηκαν. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα σου. Της πήρες ένα πύργο, έτσι. Ένα αλογάκι, ένα αξιωματικό και δύο στρατιωτάκια. Και σου πήρε πύργο, ίδια σου πήρε. Παιδιά, η ίδια είναι ισοπαλία. Είστε, τι γίνεται. Τώρα θα κάνουμε μια κίνηση έτσι δύσκολη για να πάμε στο αυτό. Είσαι έτοιμος να την κάνεις την κίνηση. Έλα, άντε για να πάμε διάλειμμα. Μια κίνηση χαριστική θέλουμε για έναν από τους δύο. Τι έκανες λέει τώρα, Βάσο, αυτό που πήρες. Είναι πιονάκι. Είναι ένα στρατιωτάκι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πόση ώρα περίπου, Παύλο, νομίζεις θα κρατήσει το παιχνίδι αυτό, αυτή η παρτίδα. Μισή ώρα. Μισή ώρα δεν υπολογίζεις. Μισή ώρα, εμείς τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε πάντα πρωταθλητές. Καλή επιτυχία, παιδιά. Έτσι και στη ζωή και στο Σκάκι παντού. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα. Σύντομο. Και επιστρέφουμε.